ήδη το θέμα ήταν αρκετά αγχωτικό. Με άγχωσες περισσότερο τώρα, Γιάννη. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελικάρα όσο και τον καθηγητή Τούντουζα, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι στην αιχμή της βιβλιογραφίας αλλά και της επιστημονικής έρευνας, και θα προσπαθήσω μέσα στα επόμενα 15 λεπτά να δείξω με ποιους τρόπους οι αναστολές SGLT2 έχουν αυτά τα ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα στην καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπετε και εδώ το τζάνο, το οποίο εφημερεύω και εγώ σήμερα. Οι δικαιούμενοι με βοήθησαν για αυτό το 15 λεπτό να είμαι εδώ μαζί σας. Πολύ απλά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο διαβήτης αποτελεί, αν όχι την κυριότερη, μία από τις κυριότερες αιτίες καρδιακής ανεπάρκειας. Και το βλέπουμε σε όλα τα φάσματα της καρδιακής ανεπάρκειας, είτε με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, είτε με μειωμένο κλάσμα εξώθησης και από διαφορετικά registries. Και ο διαβήτης σε συνδυασμό με την καρδιακή ανεπάρκεια έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένους θανάτους, αυξημένες νοσηλίες των ασθενών για καρδιακή ανεπάρκεια και βέβαια αυξάνει την ολική θνητότητα στους ασθενείς μας. Είναι πάρα πολλές οι παθογενετικές οδοί που συνδέουν την καρδιακή ανεπάρκεια με το διαβήτη. Δεν θα σταθώ αυτά. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο μίας και μόνο ομιλίας. Και βέβαια, ακριβώς όπως τόνισαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, όσο ο κ. Λιμπερόπουλος, όσο και ο σχολιαστής προηγουμένως, η καρδιακή ανεπάρκεια έχει μπει για τα καλά τόσο στο κομμάτι του διαβήτη, αλλά και στη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας. Και εδώ βλέπουμε τις οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, που δείχνουν ότι αν ασθενής έχει καρδιακή ανεπάρκεια, τότε πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι αναστολές SGLT2, κάτι που επιβεβαιώθηκε και επικυρώθηκε με τις πρόσφατες, πριν από 2-3 μήνες, οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας, που βλέπουμε εδώ ότι σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια οι αναστολές SGLT2 έχουν αποδεδειγμένο όφελος και θα πρέπει να μπαίνουν στην αγωγή των ασθενών. Και πώς προέκυψε αυτή η κατευθύντρια οδηγία? Προέκυψε από τα αποτελέσματα πολλών μελετών, τόσο σε ασθενείς με διαβήτη, όσο και σε μελέτες που περιλάμβαναν ασθενείς που είχαν και διαβήτη, αλλά και ασθενείς χωρίς διαβήτη. Βλέπετε εδώ οι πρόσφατες δημοσιεύσεις από την DAPA-HF μελέτη και την Emperor Reduce μελέτη, που βλέπουμε ότι οι αναστολές SGLT2 προκαλούν στατιστικά σημαντική και μάλιστα αρκετά μεγάλη μείωση των νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια, βλέπετε εδώ με πράσινο, για όλους τους εκπροσώπους των αναστολέων SGLT2. Αλλά να έρθουμε τώρα στο κύριο μενού, αν μου επιτρέπετε, της παρουσίασης. Ποιοι είναι αυτοί οι παθογενετικοί μηχανισμοί μέσα από τους οποίους οι αναστολές SGLT2 προκαλούν αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα, κυρίως στην καρδιά, αλλά βλέπουμε και στην νεφρική λειτουργία, στο αγκιακό δίκτυο, αλλά και στο σύνολο του ανθρώπινου οργανισμού. Βλέπετε εδώ όλους αυτούς τους παθογενετικούς μηχανισμούς. Θα προσπαθήσω να τους περάσω επιγραμματικά, αλλά να δώσουμε και την ουσία τους στα επόμενα λεπτά. Βασικός μηχανισμός μέσα από τον οποίο εκδηλώνεται η ευεργετική δράση των αναστολών SGLT2 φαίνεται να είναι η μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ξέρουμε πολύ καλά από τον τρόπο δράσης των αναστολών SGLT2 ότι προκαλούν οσμωτική διούρηση, αυξάνουν, βλέπετε, 30 με 60% την έκρηση νατρίου στα ούρα και φαίνεται ότι το αντιπερτασικό αποτέλεσμα των αναστολέων SGLT2 σε αρκετές περιπτώσεις ίσως να υπερισχύει και αυτό των θιαζιδικών διουρητικών. Έτσι, μέσα από τη διούρηση μειώνουν το καρδιακό μεταφόρτιο, αυξάνουν τη συσταλτικότητα του αρτηριακού δικτύου και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση και της καρδιακής λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια ερωτηματικά στη βιβλιογραφία κατά πόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα πολύ ευεργετικά αποτελέσματα που έχουμε δει με τους αναστολείς SGLT2 οφείλονται στην μείωση της αρτηριακής πίεσης. Και αυτό γιατί υπάρχουν μελέτες όπως είναι η EMBARK Outcome που παρότι υπήρξε μείωση της αρτηριακής πίεσης, δεν ακολουθήθηκε από αντίστοιχη μείωση στην επίπτωση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και ξέρουμε πολύ καλά ότι η υπέρταση αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου εμφάνισης αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Θα περίμενε κανείς ότι με τη μείωση θα είχαμε και μείωση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Κάτι αντίστοιχο φάνηκε και στη μελέτη DAPA-HF, όπου εδώ η μείωση της αρτηριακής πίεσης φάνηκε να είναι μέτρια με βάση τα δεδομένα. Ένας άλλος μηχανισμός φαίνεται ότι είναι εκτός από τη διούρηση και την ατριούρηση που προκαλούν αιμοσυμπίκτωση και φαίνεται από μελέτες που χρησιμοποιούσαν τη μεδελιανή ανάλυση ότι αυτό που θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το 50% του ευεργετικού αποτελέσματος όσον αφορά τα καρδιαγγειακά συμβάματα με τους αναστολείς SGLT2. Και πράγματι υπάρχουν μελέτες με τη χρήση κυρίως της δάπαγλυφλοζίνης
σε σύγκριση με την υδροχλωρθιαζίδη, όπως βλέπετε εδώ, αλλά και την βουμετανίδη, που έδειξε ότι η χορήγηση της δαπαγλυφλοζίνης αύξησε τη μάζα των ερυθροκυτάρων, κάτι που δεν παρατηρήθηκε με την υδροχλωρθιαζίδη και μείωσε τον όγκο του πλάσματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δαπαγλυφλοζίνη μειώνει το διάμεσο όγκο, σε αντίθεση με τα διουρητικά που μειώνουν τον ενδαγκιακό όγκο. Φαίνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό στον οποίο θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την ενεργετική δράση των αναστολέων SGLT2. Ένας άλλος μηχανισμός που έχει απασχολήσει πολύ και τη βιβλιογραφία είναι ο ενεργειακός μεταβολισμός, θα μπορούσαμε να πούμε, της καρδιάς. Ξέρουμε ότι στην καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζεται η μυτοχονδριακή λειτουργία, επηρεάζεται η οξείδωση που επιτελείται στα μυτοχόνδρια. Τα μυτοχόνδρια εξαρτώνται από τη γλυκόλυση για να επιτελέσουν το ρόλο τους και φαίνεται ότι αυτός ο μηχανισμός να μειώνεται στην καρδιακή ανεπάρκεια. Οι αναστολές SGLT2 παρεμβαίνουν ακριβώς σε αυτό το μηχανισμό. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε πώς η παρουσία του διαβήτη επηρεάζει την ενεργειακή κατάσταση του μυοκαρδίου. Βλέπετε εδώ είτε ο διαβήτης, είτε η ισχυμία, η υπερτροφία μέσα από μεταβολικές οδούς που έχουν να κάνουν με τα ελεύθερα λιπαρά οξέα ή και τη γλυκόζη έχουν σαν αποτέλεσμα τόσο την εμφάνιση όσο και την επιβάρηση του μυοκαρδίου και την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι αναστολές SGLT2 προκαλούν μια ήπια αύξηση των κετονών στο πλάσμα, γιατί επάγουν την κετογένεση και φαίνεται ότι οι κετώνες αποτελούν αυτό που έχει χαρακτηριστεί σαν σούπερ καύσιμο για την καρδιά και εκτρέποντας το μεταβολισμό προς τις κετώνες, άρα παρέχοντας ενέργεια και βελτιώνοντας τη λειτουργία της καρδιάς. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, όπως είπα στο κομμάτι αυτό, που δείχνουν πράγματι ότι η αναστολή SGLT2, εδώ βλέπετε μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκε η παγκλυφλοζίνη, βελτιώνουν τόσο την καρδιακή λειτουργία μέσα από τον μηχανισμό αυτό που μόλις είπα προηγουμένως, που περιλάμβανε τις κετώνες. Και εδώ στη διαφάνεια αυτή φαίνεται χαρακτηριστικά πώς είναι ο μεταβολισμός όσο έχει να κάνει με τη γλυκόζη και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα στο υγιές μυοκάρδιο, πώς αυτό επηρεάζεται σε παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας και πώς η αναστολή σε SGLT2, βλέπετε πάλι εδώ με παράδειγμα την επαγγλυφλοζίνη, επάγουν τη γλυκοζουρία, μειώνουν την ισουλίνη, αυξάνουν τη γλυκαγόνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη λιπόλυση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η λιπόλυση επάγει την κετογένεση. Τα κετονικά σώματα με τη σειρά τους αποτελούν πηγή ενέργειας και μάλιστα πηγή μεγάλης ενέργειας όσον αφορά την παραγωγή ATP, άρα βοηθάνε στο πάσχον μυοκάρδιο. Ένας από τους πολλούς μηχανισμούς που έχουν προταθεί για να εξηγήσουν αυτές τις ευεργετικές επιδράσεις των αναστολέων SGLT2 είναι και η αναστολή της φλεγμονής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η παρουσία φλεγμονής επηρεάζει την εξοκυτάρια ουσία, αυξάνει την ίνωση και φαίνεται από μελέτες στις οποίες χορηγήθηκε τόσο η δαπαγλυφλοζίνη όσο και η παγλυφλοζίνη ότι ανέστηλαν τη φλεγμονώδη διεργασία και ανέστηλαν την ίνωση του μυοκαρδίου. Όσον αφορά τώρα το σωματικό βάρος, ξέρουμε καλά ότι οι αναστολές SGLT2 συνοδεύονται από μείωση του σωματικού βάρους. Παρόλα αυτά, οι γενικά στρατηγικές στις οποίες είχαμε απώλεια βάρους φαίνεται ότι δεν είχαν τόσο σημαντικά μάλλον αποτελέσματα όσον αφορά την εμφάνιση αλλά και την επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας. Άρα εδώ υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά στο κατά πόσο η απώλεια βάρους θα μπορούσε να εξηγήσει τα ευεργετικά αποτελέσματα των αναστολέων SGLT2. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον έλεγχο της γλυκόζης και μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι μελέτες καρδιακιακών εκβάσεων σχεδιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε και στις δύο ομάδες, τόσο της ομάδα της παρέμβασης όσο και στην κοντρόλ, να μην έχουμε μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη, άρα δεν θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τα ευεργετικά αυτά αποτελέσματα στις διαφορές που έχουν να κάνουν με το γλυκαιμικό έλεγχο. Άρα και εδώ αρκετά ερωτηματικά για το μηχανισμό αυτό. Ένας άλλος πιθανός μηχανισμός είναι η επίδραση που μπορεί να έχουν οι αναστολές SGLT2 στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Και αυτό πώς προέκυψε, ξέρουμε καλά, υπόθηκε και προηγουμένως από τον κύριο Λιμπερόπουλο, ότι προκαλούν μείωση της αρτηριακής πίεσης, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται από αύξηση του καρδιακιακού ρυθμού, στοιχείο ενδεικτικό ότι φαίνεται ότι δρούν ευεργετικά στο αυξημένο συμπαθητικό νευρικό σύστημα που παρατηρούμε στους ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη.
Ένας άλλος πάλι πιθανός μηχανισμός αφορά το καρδιακό remodeling. Φαίνεται ακριβώς μέσα από τις αντιοινωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των αναστολίων SGLT2 δρούν ευεργετικά στο καρδιακό remodeling και με τον τρόπο αυτό μειώνουν το στρες στα τυχώματα και κυρίως στα τυχώματα της αριστερής κοιλίας και βελτιώνουν με τον τρόπο αυτό την καρδιακή λειτουργία. Στους εναπομείνοντας μηχανισμούς, γιατί όπως είδατε και στην πρώτη διαφάνεια είναι αρκετοί και συνεχώς αυξάνονται γιατί είναι ένα πεδίο ευρείας έρευνας, φαίνεται ότι έχει να κάνει το να εμποδίζουν το λεγόμενο αυτό ισχυμία, μάλλον την βλάβη που προκαλείται στο μυοκάρδιο κατά την ισχυμία. Βέβαια και εδώ παραμένουν αρκετά ερωτηματικά και μένεται να το δούμε και σε μελέτες που αφορούν τους ανθρώπους. Ένας άλλος μηχανισμός που έχει προταθεί είναι ο ανταλλάκτης νατρίου υδρογόνου, που εκτός από τον νεφρό υπάρχει και στην καρδιά και ξέρουμε ότι στην παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας η ανταλλαγή νατρίου υδρογόνου αυξάνει στο πάσχο μυοκάρδιο με αποτέλεσμα να έχουμε υπερφόρτωση των κυττάρων της καρδιάς τόσο από νάτριο όσο και από ασβέστιο. Φαίνεται ότι η αναστολή σε SGLT2 ακριβώς αναστέλλοντας αυτόν τον ανταλλάκτη νατρίου υδρογόνου ίσως να εξηγούν εν μέρει την ιδιαίτερη ευεργετική τους δράση. Ξέρουμε ήδη από την αρχή με τους αναστολείς SGLT2 ότι εκτός από τους SGLT2 υποδοχής υπάρχουν και οι υποδοχής SGLT1. Φαίνεται λοιπόν ότι η αναστολή ακριβώς των υποδοχείων SGLT1 στην καρδιά, μέσα ακριβώς από το προηγούμενο μηχανισμό που περιλαμβάνει το νάτριο, αλλά και την ευεργετική δράση που έχουν στις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, ίσως με τον τρόπο αυτό να εξηγούν πάλι την ευεργετική δράση που έχουν στο πάσχον μυοκάρδιο, μειώνοντας δηλαδή τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που επάγονται από την παρουσία υπεργλυκαιμίας. Ήδη από τα πρώτα αποτελέσματα των μεγάλων αυτών κλινικών μελετών είχαμε δει την ευεργετική δράση των αναστολέων SGLT2 στη μείωση των επιπέδων του ουρικού οξέως. Ξέρουμε ότι μειώνουν, κύριε Ιωαννίδη, σε λίγο τελειώνω, να σας προλάβω. Ξέρουμε ότι μειώνουν τα επίπεδα του ουρικού οξέως. Πιθανώς παθογενετικός μηχανισμός μένει ακόμα να δούμε κατά πόσο βοηθάει και εξηγεί τα ευεργετικά αποτελέσματα των αναστολέων SGLT2. Άλλοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν την μείωση της αυτοφαγίας και της διαταραχής των λυσοσωμάτων, μείωση του επικαρδιακού λίπους, κάτι πολύ σημαντικό γιατί η καρδία περιβάλλεται και αυτή από λίπους που αυξάνει σε καταστάσεις όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, εκρίνει φλεγμονώδεις κυταροκίνες και αυτές με τη σειρά τους πάγουν την επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας. Οι αναστολές SGLT2 μειώνουν ακριβώς το ευξημένο επικαρδιακό λίπος και βελτιώνουν με τον τρόπο αυτό την ίνωση. Ένας από τους τελευταίους μηχανισμούς που έχει προταθεί είναι και η αύξηση των επιπέδων της ερυθροποιητίνης. Φαίνεται ότι με τον τρόπο αυτό οι αναστολές SGLT2 και αυξάνουν τον αιματοκρίτη, αλλά και πάγουν την ερυθροποίηση, βοηθάνε στην αγκιογένεση, στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, μειώνουν τη φλεγμονή και βέβαια βοηθάνε στην παροχή οξυγόνου στο πάσχον μυοκάρδιο. Και βλέπετε εδώ μέσα ακριβώς από την αύξηση των επιπέδων της ερυθροποιητίνης οι πολλαπλές δράσεις τόσο στα οστά όσο στην καρδιά, αλλά βλέπετε ακόμα και στον εγκέφαλο που μπορεί να έχουν οι αναστολείς SGLT2. Υπάρχουν αρκετά δεδομένα τόσο με την επαγλυφλοζίνη όσο και με την δαπαγλυφλοζίνη που δείχνουν ακριβώς ότι η χορήγηση του φαρμάκου βοηθάει, αυξάνει τα επίπεδα του αιματοκρίτη ακριβώς μέσα από την αύξηση των επιπέδων της ερυθροποιητίνης. Κάποιους από τους πρόσφατα προταθέντες μηχανισμούς έχουν να κάνουν και με τα αρχαίγωνα κύτταρα. Βλέπετε εδώ ότι πιθανώς μέσα από αυτά να έχουν δράσει και σε αυτά οι αναστολείς SGLT2. Μειώνουν το οξυδωτικό στρες, όπως έχει αποδειχτεί σε δεδομένα πειραματικά που αφορούσαν επίμειες, όπως βλέπετε εδώ, αλλά και σε δεδομένα από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις επαναγκύωσης μετά από κάποιο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Φαίνεται ότι οι αναστολές SGLT2 μέσα από αυτές τις πολλαπλές δράσεις βελτιώνουν την αγκιακή λειτουργία, βελτιώνουν το ενδοθήλιο, βελτιώνουν την διαστολή των αγκείων, και μειώνουν το στρες που υφίσταται τα αγκία, αλλά και την αρτηριακή σκληρία. Άρα, στην υπάρχουσα θεραπευτική αγωγή που έχουμε για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, βλέπετε εδώ η αναστολή β' αναστολής,
οι ανταγωνιστές της αλατοστερών στα διουρητικά, αλλά και πρόσφατα, η πρόσφατη κατηγορία των Άρνη, φαίνεται ότι έχουν θέση και λόγο η αναστολή σε SGLT2. Βλέπετε εδώ τα δεδομένα μεταναλύσεων που περιλάμβαναν τις μεγάλες κλινικές μελέτες καρδιακιακών εκβάσεων, που δείχνουν ότι οι αναστολές σε SGLT2 μπορούν να προλάβουν αλλά και να βοηθήσουν στο να διατηρήσουμε ικανοποιητική λειτουργία σε ασθενείς που έχουν ήδη καρδιακή ανεπάρκεια. Άρα, στην θεραπευτική φαρέτρα των αγωγών που διαθέτουμε για την καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν θέση οι αναστολές σε SGLT2. Κάτι που από ό,τι κατάλαβε η καρδιολόγη ακόμα το αφήνουν σε εμάς τους διαβητολόγους, καθότι είναι ένα φάρμακο που το χειριζόμαστε πολλά χρόνια, ξέροντας τόσο πότε, σε ποιους ασθενείς πρέπει να μπει και πότε θα πρέπει να προσέξουμε για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και γιατί είναι τελευταία διαφάνεια, γιατί τους αναστολεί σε SGLT2 στην καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί είναι ένα φάρμακο που είναι αποτελεσματικό τόσο κατά τη θεραπεία αλλά και για την πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας, γιατί παρέχει τα ευεργετικά αποτελέσματα on top της υπάρχουσας θεραπείας για την καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί έχει γρήγορο αποτέλεσμα όσον αφορά τα πολύ ευεργετικά αποτελέσματα που παρουσιάζουν, γιατί το αποτέλεσμα αυτό είναι ανεξάρτητο από το γλυκαιμικό έλεγχο του ασθενούς και βέβαια γιατί εκτός από την προστασία της καρδιάς παρέχουν και σημαντική νεφροπροστασία. Και επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω μια πρόσφατη φωτογραφία, ας ελπίσουμε να ταινίσουμε ένα καλύτερο μέλλον στην COVID εποχή που ζούμε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παζαφυροπούλου. Ένα δύσκολο και πολύπλοκο θέμα. Το ανέπτυξε νομίζω στις διαστάσεις που ο χρόνος επέτρεπε με μεγάλη σαφήνεια και έβαλε αρκετά θέματα προς συζήτηση. Θα παρακαλούσα την κυρία Ηρακλιανού την Στέλλα, τη γνωστή σε όλους σας διαβητολόγο, που ήταν και εκείνη στο Τζάνιο. Και μαζί με τις ευχές μας, Στέλλα, να σε παρακαλέσουμε τα επόμενα 2-3 λεπτά να μας σχολιάσει την ομιλία της κυρίας Βαζαφυροπούλου και το θέμα το οποίο ανέπτυξε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και από μένα. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Αν και ο ήλιος που έδειχνε η φωτογραφία της κυρίας Βαζαφυροπούλου ήταν θαμπός, δεν ήταν πολύ φωτεινός ότι το μέλλον θα είναι άμεσα πολύ φωτεινό. Ας ελπίζουμε λοιπόν ότι κάνω λάθος. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Παπαζαφυροπούλου έκανε μια εξαιρετική ομιλία. Ανέλησε όλους τους μηχανισμούς τους οποίους θα μπορούσαν να συμμετέχουν για την ευεργετική δράση των SGLT2. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων που πάσχουν από αυτήν με συχνές νοσηλίες και με πολλούς θανάτους. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατηγορία των φαρμάκων ανοίγει καινούργιους ορίζοντες και ερευνητικούς, γιατί από ό,τι φαίνεται ότι έχουμε πολλά ερωτηματικά για τους μηχανικούς δράσεων ενδυτικού. Και το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά αυτής, ότι βοηθάει στην καρδιακή ανεπάρκεια, όσο κανένα άλλο φάρμακο από τα αντιδιαβητικά φάρμακα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και την νεφρική ανεπάρκεια. Αυτό το οποίο κρατάω σαν κλινική γιατρός είναι ότι έχουμε μείωση της υπερκλωτιμίας μέσω της γλυκοζουρίας, ότι οι μηχανισμοί είναι ανεξάρτητοι από την παρουσία της ινσουλίνης ή όχι. Αυτή η μείωση που κάνουν στην αρτηριακή πίεση το κρατάμε και το είναι χρήσιμο. Αν και το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε ίδιος σε αυτούς που κάνουν διουρητικά. Η επίδραση της στα λιπίδια και είναι σημαντικό και η μείωση του σωματικού βάρους και μάλιστα η μείωση του λίπους από το σωματικό βάρος, ότι η βελτίωση της νοσικής λειτουργίας και η αύξηση του αιματοκρίτη είναι στοιχεία που βοηθάνε πάρα πολύ στους ανθρώπους που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Μέχρι τώρα τα δεδομένα που έχουμε είναι πάρα πολύ αισιόδοξα και από την κλινική μας εμπειρία φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά φάρμακα. Ακόμη και στην κλινική εικόνα οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα όταν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και είναι και ασφαλή φάρμακα, δηλαδή δεν έχουν τόσες πολλές παρενέργειες. Ασφαλώς τους ανθρώπους που είναι αφιλετωμένοι και, και μεγάλοι σε ηλικία και ιδίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες θα πρέπει να τους έχουμε στο μυαλό μας, όπως και την ευγενική και το ξέωση και αυτή που την έχουμε στο μυαλό μας. Όμως δεν έχουν σοβαρές παρενέργειες. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που παίρνουν από αυτά τα φάρμακα. Και τελειώνω το σχολιασμό με το ότι
θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η γενική ρύθμιση πρέπει να γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Πριν φτάνουμε στα στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας, και αυτό ίσως τις προστατεύει πολύ πολύ πιο ουσιαστικά από το να φτάσουν στο οποιοδήποτε στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας που θα μπορούν να πάρουν αυτά τα φάρμακα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ερατλιανού, που με την εμπειρία της έβαλε θέματα που αφορούν την καθημερινή μας κλινική πρακτική. Νομίζω ότι η κυρία Παζαφυροπούλου απελευθερώνεται για να συνεχίσει την εφημερία της, ελπίζοντας να είναι φωτεινός ο δρόμος μέχρι το τέλος της και χωρίς πολλά COVID στην φαρέτρα της.